Κύριε, σε παρακαλώ στο όνομα του Ιησού Χριστού, ζητάω να με βοηθήσεις να μιλήσω, καθώς πρέπει να μιλήσω. Και σε παρακαλώ, Κύριε, μέσα από αυτά που θα πω, εσύ, να βάλεις μέσα στις καρδιές μας τη δική σου αποκάλυψη, τη δική σου αλήθεια. Σήμερα, λοιπόν, είναι Τρίτη, 24 Αυγούστου του 2021, και από χθες το πρωί, ήξερα ότι υπήρχε ένα μήνυμα από τον ουρανό που έπρεπε να καταλάβω και από χθες το πρωί ετοιμάστηκα για να γράψω αυτά που ένιωθα να έρχονται σαν ένας ποταμός εξύψους και να γεμίζουν την καρδιά μου. Το μήνυμα θα σας το διαβάσω, θα συμπληρώσω κάποια πράγματα καθώς ρέει τώρα το πνεύμα και αυτό το μήνυμα υπάρχει σε μορφή PDF. Ποιος είναι ο τίτλος, ποιο είναι το θέμα? Ο τίτλος είναι «Προετοιμασία για την εορτή των Σαλπίγκων». Είναι μια γιορτή στο Ισραήλ που είναι γνωστή και σαν Ροσ Χασανά, που θα πει η κεφαλή του χρόνου, δηλαδή είναι η εβραϊκή πρωτοχρονιά. Αυτό είναι σε 2 εβδομάδες ακριβώς από τώρα. Είναι την Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου, που θα είναι αυτή η γιορτή, η εορτή των Σαλπίγκων, που είναι γνωστή στα εβραϊκά σαν Yom Teruah ή Yom Truah. Αυτή τη γιορτή τη βρίσκομαι γραμμένη στο Λεβιτικό 23 έως 25, όπου διαβάζομαι. Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή λέγοντας, «Μίλησε στους γιους Ισραήλ τούτα τα λόγια. Τον 7ο μήνα, την πρώτη ημέρα του μήνα, θα είναι για σας Σάββατο, ανάμνηση με αλλαλαγμό Σαλπίγκων, Άγια Συγκέντρωση. Δεν θα κάνετε κανένα δουλευτικό έργο και θα προσφέρετε προσφορά που γίνεται με φωτιά στον Κύριο». Όταν λέει για 7ο μήνα, εννοεί τον 7ο μήνα του εβραϊκού ημερολογίου, οπότε μην προσπαθήσετε να το ταυτίσετε με το δικό μας ημερολόγιο. Το κάλεσμα του Κυρίου είναι να προσφέρουμε προσφορά που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Στο σύγχρονο Ισραήλ, ο Κύριος εορτασμός την ημέρα της εορτής των Σαλπίγκων δεν είναι τόσο η θρησκευτική ανάμνηση της εορτής του Κυρίου, αλλά είναι η αρχή του εβραϊκού έτους, δηλαδή η πρωτοχρονιά τους που ονομάζεται Ροσ Χασανά. Το βασικό χαρακτηριστικό του εορτασμού της πρωτοχρονιάς είναι ο αλλαλαγμός των Σαλπίγκων, η Σάλπιγκα είναι σοφάρ στα εβραϊκά, και αυτό βεβαίως προέρχεται από τον εορτασμό της εορτής των Σαλπίγκων, αν και πολλοί στο σύγχρονο Ισραήλ δεν το γνωρίζουν. Όμως, γιατί μας ενδιαφέρει αυτό εμάς, και μάλιστα από τώρα, 2 εβδομάδες νωρίτερα? Αν στα προηγούμενα χρόνια ακούσατε ή μελετήσατε τις διδασκαλίες μου, γνωρίζετε ότι αυτή η εορτή του Κυρίου, η εορτή των Σαλπίγκων, εκπληρώνεται στην Καινή Διαθήκη ανάμεσα στους πιστούς των εθνών, όπως είμαι και εγώ, όπως είστε και εσείς, στο μήνυμα που έχει να κάνει με το να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου, όπως είπε και ο Ιησούς στο κατά Ιωάννη 10:27, που είπε «Τα δικά μου πρόβατα ακούν τη φωνή μου και εγώ τα γνωρίζω και με ακολουθούν». Όπως η εορτή του Πάσχα, δηλαδή το Πεσάχ, εκπληρώθηκε στην εξυλαστήρια θυσία του Ιησού και την Ανάστασή του, όπως η εορτή των εβδομάδων, δηλαδή Σαββουότ, επίσης Πεντηκοστή, εκπληρώθηκε στην έλευση του Αγίου Πνεύματος επάνω στους μαθητές, όπως όλες οι εορτές του Κυρίου, που αναφέρονται είτε στο Λεβιτικό 23:44, είτε στη Β' Χρονικών 2:4, έχουν μία εκπλήρωση στην οικονομία της Καινής Διαθήκης, έτσι και η εορτή των Σαλπίγκων είναι καιρός εορτασμού της ζωντανής φωνής του Κυρίου. Εδώ δεν μιλάμε για μία θρησκευτικού χαρακτήρα εορτή, για κάτι που είναι μακρινό και άγνωστο για μας. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να εορτάσει κάποιος τη ζωντανή φωνή του Κυρίου από το να ακούσει τη ζωντανή φωνή του Κυρίου. Όχι δηλαδή να μιλάμε για αυτό, αλλά να το ζήσουμε.
Όμως αυτό δεν είναι ένα φτηνό κόλπο. Χρειάζεται σοβαρή, άγια αφιέρωση με προετοιμασία που γίνεται με αυτοεξέταση και καθαρισμό. Από κάθε τι που γίνεται εμπόδιο, ώστε να είμαστε ελεύθεροι από κάθε τι που εργάζεται εκ των έσω για να εμποδίσει το να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου. Μια τέτοιου είδους προετοιμασία με αφιέρωση έχει στόχο να προκαλέσει ένα βαθύτερο εσωτερικό καθαρισμό, ώστε να φύγει από τη μέση, να παραμεριστεί κάθε τι που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο κατήγορος των αδελφών για να μας κατηγορεί μπροστά στο θρόνο της χάρης. Γι' αυτό και διαβάζουμε στη γραφή, στην Ιακώβου 4:7 έως και 10. Υποταχθείτε λοιπόν στο Θεό, αντισταθείτε στο διάβολο και θα φύγει από σας. Πλησιάστε στο Θεό και θα πλησιάσει σε σας. Καθαρίστε τα χέρια σας αμαρτωλοί, αγνίστε τις καρδιές δίγνωμε, κακοπαθήστε και πενθήστε και κλάψτε. Το γέλιο σας ας μεταστραφεί σε πένθος και η χαρά σε κατήφια. Ταπεινωθείτε μπροστά στον Κύριο και θα σας υψώσει. Τι λέει λοιπόν, πλησιάστε στο Θεό και θα πλησιάσει σε εσάς. Πώς το κάνουμε όμως αυτό και πόσος καιρός χρειάζεται για να φτάσουμε εκεί. Ο ίδιος ο Ιάκωβος μας εξήγησε ότι ο τρόπος για να πλησιάσουμε στον Θεό είναι με το να καθαρίσουμε τα χέρια μας, να αγνίσουμε τις καρδιές μας, να κακοπαθήσουμε, να πενθήσουμε, να κλάψουμε και να ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας μπροστά στον Κύριο. Οι χριστιανοί που έχουν διαποτιστεί με διδασκαλίες εύκολης και φτηνής χάρης δεν μπορούν να χωνέψουν μια τέτοια νοοτροπία ή να κατανοήσουν την ανάγκη για τέτοια πράγματα. Τους έχουν κάνει να πιστέψουν ότι ο Θεούλης είναι ένας εύκολος και φτηνός φυλαράκος που μπορείς να παίζεις μαζί του, μέχρι και σφαλιάρες να παίζετε μαζί. Περιττό να πούμε ότι τέτοιοι χριστιανοί συνήθως δεν έχουν καν την επίγνωση της ζωντανής φωνής του Θεού, ο οποίος απαιτεί καθαγιασμό με φωτιά, που κατακαίει τη σαρκικότητα και καταβάλει το πνεύμα του κόσμου που εργάζεται εκ των έσω, ώστε να έχουμε μια ζεστή, οικία, προσωπική, αλλά και μεταμορφωτική συνάντηση μαζί του. Αυτού του είδους οι χριστιανοί αρκούνται να αντικαθιστούν τη ζωντανή παρουσία του Θεού με φτηνές και εύκολες θεολογικές διδασκαλίες και με επιφανειακά χαμόγελα σαρκικής χαράς. Δεν μπορούν να εννοήσουν ότι είναι για τέτοιου είδους κοσμικότητα που είπε ο Ιάκωβος, το γέλιο σας ας μεταστραφεί σε πένθος και η χαρά σε κατήφια. Όμως, καθώς η χαρά είναι μέρος του καρπού του πνεύματος, το διαβάζουμε στη Γαλάτες 5:22. Ο Ιάκωβος δεν θα μπορούσε να λέει ότι πρέπει να καταθλίψουμε τον καρπό του πνεύματος. Αυτό που εννοούσε ήταν ένα άλλου είδους χαρά, επιφανειακή. Αυτό που εννοούσε είναι ότι αυτό που πρέπει να καταθλίψουμε είναι η σαρκικότητα και η επιφανειακότητα, ώστε να φτάσουμε όχι σε αυτό που θα λέγαμε χαχαχού χαγελάκια, αλλά σε μια κατάσταση σοβαρότητας, με πνευματική εγρήγορση, μέσα από ταπεινότητα και νυφαλιότητα, ώστε να έχουμε την εμπειρία της πραγματικής συνάντησης με την παρουσία του ζωντανού Θεού, ο οποίος είναι πυρ καταναλύσκων, δηλαδή μια φωτιά που καταναλώνει κάθε ακαθαρσία. Οι σαρκικοί και επιφανειακοί χριστιανοί αρκούνται απλά να ακούνε από άλλους και να πιστεύουν σε ένα φτηνό και εύκολο Θεό, τον οποίο τον έχουν ανάγκη, γιατί να τον χρησιμοποιούν για τις ανάγκες τους και για τις ειδονές τους.
αλλά επίσης και για να τον χρησιμοποιούν για τους φόβους και τις ανασφάλειές τους. Από την άλλη όμως, υπάρχουν και εκείνοι που ακούν το κάλεσμα του Κυρίου και προετοιμάζονται, όπως αυτοί που έλαβαν πρόσκληση για να δειπνήσουν με το Βασιλέα των Βασιλέων και τον Κύριο των Κυρίων του κόσμου. Και αυτοί θα είναι, όπως λέει ο Ψαλμός 24, 3 και 4. Ποιος θα ανέβει στο βουνό του Κυρίου και ποιος θα σταθεί στον Άγιο Τόπο του? Ο αθώος στα χέρια και ο καθαρός στην καρδιά. Εκείνος που δεν έδωσε την ψυχή του σε ματαιότητα και δεν ορκίστηκε με δολιότητα. Εδώ πέρα η ψυχή σε ματαιότητα έχει να κάνει με ειδωλολατρεία, το οποίο δεν αφορά μόνο την Παλαιά Διαθήκη, αφορά ξεκάθαρα και την Καινή Διαθήκη, και το βουνό του Κυρίου δεν είναι μονάχα το όρος Σιών στην Παλαιά Διαθήκη, είναι η ζωντανή παρουσία του Θεού και στις μέρες μας, αλλά ας μην πάμε παρακάτω εκεί. Πολλοί αρκούνται να ξέρουν ότι ο Θεός τους αγαπά, ενώ για άλλους δεν είναι αρκετό απλά να μας μιλάνε άλλοι για το Θεό και να μας λένε άλλοι για την αγάπη του. Αυτό που θέλουν μερικοί, όπως και εγώ, είναι εμείς να τον γνωρίζουμε προσωπικά. Και ξέρεις κάτι, εγώ θα έκανα οτιδήποτε χρειάζεται, και ελπίζω να το έκανες και εσύ, για να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε μια προσωπική και οικία συνάντηση μαζί του, να δούμε το πρόσωπό του, να έχουμε την εμπειρία της αγιότητάς του και όχι να ακούμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, αλλά καθώς ακούμε τη ζωντανή φωνή του, να γνωρίσουμε την αγάπη του, καθώς ο ίδιος μιλάει σε μας για να πει προσωπικά «Σε αγαπώ». Ακόμα λιγότεροι νοιάζονται να κάνουν την προετοιμασία που χρειάζεται για να έρθουν σε αυτή τη συνάντηση που θα αλλάξει τη ζωή για πάντα. Η εορτή των Σαλπίγγων είναι ένα κάλεσμα του Κυρίου για αυτό ακριβώς το πράγμα. Μία πρόσκληση για μία συνάντηση. Για όσους έχουν αυτιά να ακούσουν και μια καρδιά που επιθυμεί αυτή την οικία, την προσωπική σχέση, μια καρδιά που επιθυμεί και τον αγιασμό, τον οποίο κατεργάζεται η φωτιά της ζωντανής παρουσίας του Κυρίου, αυτοί θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα. Τι διαβάσαμε στην αρχή, στο Λεβιτικό 23-25, διαβάσαμε «Θα προσφέρετε προσφορά που γίνεται με φωτιά στον Κύριο». Καθώς η εορτή των Σαλπίγγων είναι ένας καιρός για να προσφέρουμε στον Κύριο προσφορά που γίνεται με φωτιά, και καθώς οι καταστροφικές πυρκαγιές, οι φωτιές έχουν κατακάψει τεράστιες δασικές εκτάσεις φέτος το καλοκαίρι. Άρα και μήπως είναι μια προφητική φανέρωση ότι είμαστε σε έναν καιρό που ο Θεός μας θυμίζει τα λόγια του Ιησού, που είναι λόγια που έχουν να κάνουν με αγιασμό. Διαβάζουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 9, εδάφιο 49 και 50. Επειδή καθένας θα αλατιστεί με φωτιά και κάθε θυσία θα αλατιστεί με αλάτι. Το αλάτι είναι καλό, λέει ο Ιησούς. Αν όμως το αλάτι γίνει ανάλατο, με τι θα το αρτήσετε? Να έχετε αλάτι μέσα σας και να ειρηνεύετε αναμεταξύ σας. Έτσι και ο Κύριος μας έχει μιλήσει προφητικά αυτόν τον καιρό μέσα από τα λόγια του Μαλαχία, κεφάλαιο 3, εδάφιο 2 και 3, όπου διαβάζουμε «Ποιος μπορεί να υπομείνει την ημέρα της έλευσής του και ποιος μπορεί να σταθεί στην παρουσία του, επειδή αυτός είναι σαν φωτιά του χωνευτή και σαν σμίγμα γναφέων», που θα πει σαν το απορρυπαντικό αυτού που πλένει, που κάνει την μπουγάδα. 3. «Και θα καθίσει σαν εκείνον που λιώνει και καθαρίζει το ασήμι και θα καθαρίσει τους γιους του Λεβί», δηλαδή με λίγα λόγια αυτούς που έχει καλέσει να είναι οι ιερείς του Θεού, «και θα τους στραγγίσει σαν το χρυσάφι και το ασήμι και θα προσφέρουν
προσφορά στον Κύριο με δικαιοσύνη. Εδώ πέρα βέβαια εννοεί θα τους καθαρίσει μέσα από τη φωτιά που λιώνει, ώστε να είναι καθαροί για να προσφέρουν στον Κύριο προσφορά με δικαιοσύνη. Όλα αυτά μου θυμίζουν αυτό που είναι γραμμένο για τον Ιησού στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3, εδάφια 11 έως 12, όπου λέει «Εγώ μεν σας βαπτίζω με νερό προς μετάνοια. Εκείνος όμως που έρχεται πίσω από εμένα είναι ισχυρότερος από εμένα, του οποίου δεν είμαι άξιος να κρατήσω τα υποδήματα. Αυτός θα σας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και φωτιά, ο οποίος κρατάει το φτιάρι στα χέρια του και θα καθαρίσει το αλώνι του και θα συνάξει το σιτάρι του στην αποθήκη, το άχυρο όμως θα το κατακάψει με ακατάσβεστη φωτιά». Ήτανε ο ποιμένας Μέμος Σακελαρίου στο πρώτο μήνυμά του για το νέο έτος 2021, που μίλησε προφητικά για το αλώνι του Κυρίου, όπου ο ίδιος ο Κύριος κάνει τον διαχωρισμό μέσα στην εκκλησία του, ανάμεσα από τη μια πλευρά στο σιτάρι που μαζεύει στην αποθήκη και από την άλλη το άχυρο που το κατακαίει με φωτιά. Με πολλούς τρόπους ο Κύριος μας μιλά και μας προειδοποιεί για τη φωτιά της κρίσης που καταστρέφει και του διαχωρισμού που κατακαίει, ενώ παράλληλα μας προσκαλεί στη φωτιά του καθαρισμού και του καθαγιασμού που λιώνει και καθαρίζει το ασήμι. Για να μπορούμε εμείς οι πιστοί που είμαστε καλεσμένοι να είμαστε δικοί του ιερείς να του προσφέρουμε θυσία καθαρή που γίνεται με δικαιοσύνη. Πιστεύω ότι η εορτή των Σαλπίγγων φέτος είναι ένας ιδιαίτερος και ξεχωριστός καιρός φωτιάς, που ο Κύριος φανερώνει τον εαυτό του σαν πυρ καταναλίσκων. Αυτό το διαβάζουμε στην Εβραίους 12:29, ότι ο Θεός είναι φωτιά που κατακαίει, που κατατρώει, που καταναλώνει τα πάντα. Ποια είναι η ερώτηση για μας? Η ερώτηση είναι προσωπικά για σένα και μένα. Εμείς είμαστε που καλούμαστε να κάνουμε την επιλογή. Ποια φωτιά διαλέγουμε? Ακούστε, δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να ξεφύγει από το Θεό που είναι φωτιά που κατακαίει. Κανένας. Απλά θα διαλέξουμε τι είδους φωτιά προτιμάμε. Θα διαλέξουμε τη φωτιά του καθαγιασμού και της προσφοράς θυσίας, δηλαδή τη φωτιά που εμείς θα ανάψουμε για να προσφέρουμε θυσία στον Κύριο. Τη φωτιά που εμείς θα μπούμε μέσα σε αυτή για να καθαριστούμε. Και αυτό που εμείς θα κάνουμε, που διαβάσαμε νωρίτερα στην του Ιακώβου την επιστολή, που μας καλεί ο Κύριος, εμείς ουσιαστικά να κατακάψουμε τη σαρκικότητά μας για να μπορέσουμε να προσφέρουμε τον εαυτό μας θυσία ζωντανή στον Κύριο, αυτή τη φωτιά θα διαλέξουμε. Γιατί αν δεν διαλέξουμε αυτή τη φωτιά, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από το Θεό που είναι πυρ καταναλίσκων, και τότε κινδυνεύουμε να βρεθούμε στη δική του φωτιά, που είναι η φωτιά που κατακαίει το άχυρο για να καθαρίσει το αλώνι του, που είναι η Εκκλησία. Νωρίτερα η αδελφή μας Ελένη μας είπε ότι αυτό που λαμβάνει από τον Κύριο αυτόν τον καιρό έχει να κάνει με νέο κρασί και ότι είναι καιρός για να κάνουμε ανανέωση των ασκών μας για να μπορέσουμε να λάβουμε το νέο κρασί. Όσοι δεν θυμάστε από παλιότερα, έχω κάνει ένα μαθηματάκι όπου λέει το εξής. Ο Κύριος δεν λέει ότι αν είσαι παλιός ασκός είσαι ξεγραμμένος και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάρεις καινούριο κρασί. Άλλωστε οι μαθητές του οι ίδιοι θα μπορούσαν να θεωρηθούν παλιοί ασκοί από κάθε πλευρά. Όμως υπάρχει τρόπος ένας παλιός ασκός να καθαρίσει. Χρειάζεται να αδειάσει τελείως από το παλιό κρασί
και χρειάζεται να μπει μέσα σε ζεστό νερό. Εκεί είναι που χρειάζεται η φωτιά. Να ζεστάνει το νερό του Πνεύματος. Χρειάζεται η φωτιά της παρουσίας του Θεού για να ζεστάνει το νερό του Πνεύματος, το οποίο νερό του Πνεύματος είναι το ζωντανό νερό που βγαίνει μέσα από το γραπτό λόγο του Θεού και γίνεται ρήμα ζωής που μας μιλάει και στο βαθμό που είμαστε βαπτισμένοι μέσα σε αυτό το ζεστό νερό και στη συνέχεια παίρνεις τον ασκό, παίρνεις ζεστό λάδι και αρχίζεις να τον τρίβεις με το ζεστό λάδι. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχει καθαρίσει ο ασκός από τα παλιά βακτήρια και έχει γίνει σαν νέο δέρμα, σαν ένας νέος ασκός που μπορεί να λάβει το καινούριο κρασί που έρχεται από τον Κύριο. Πιστεύω ότι αυτός ο λόγος της αδελφής Ελένης ταυτίζεται με όλα όσα έχω λάβει από τον Κύριο με τον εξής τρόπο. Έχουμε 2 εβδομάδες μέχρι την 3η 7 Σεπτεμβρίου, που είναι η ορτή των Σαλπίγκων. Είναι οι 2 εβδομάδες που ο Κύριος ουσιαστικά μας καλεί να γίνουμε οι ίδιοι μια ζωντανή θυσία, μια προσφορά που γίνεται με φωτιά, μέσα από την οποία να καθαριστούμε από το παλιό, από τα παλιά βακτήρια, από το παλιό κρασί, από την παλιά ζύμη, για να μπορέσουμε να λάβουμε τα καινούργια πράγματα που ο Κύριος θέλει να μας φέρει. Τον καιρό που είναι μπροστά μας, που θα είναι ο καιρός που ταυτίζεται με το νέο εβραϊκό έτος, ο Κύριος μας δίνει ένα κάλεσμα για να ξεκινήσει σωστά η καινούρια περίοδος που είναι μπροστά μας. Για αυτή την καινούρια περίοδο θα μιλήσουμε προφανώς κατά την εορτή των Σαλπίγκων και μετά, αφότου πρώτα ακουστεί η φωνή του Κυρίου και μορφωθεί μέσα μας αυτό που ο Κύριος μας λέει, όταν θα μας αποκαλύψει το πώς να προσευχόμαστε για να έρθει η Βασιλεία Του στην περίοδο τη χρονική που είναι μπροστά μας, για να γίνει το θέλημά Του συγκεκριμένα σε αυτή τη νέα περίοδο με το έργο του Κυρίου, που χρησιμοποιεί όλη αυτή την κρίση που έρχεται στον κόσμο τελικά για ένα και μοναδικό σκοπό, την εξάπλωση της Βασιλείας Του επάνω στη γη, η οποία ξεκινάει με το να δεχτούν άνθρωποι τον Ιησού σαν Κύριο και Σωτήρα. Όλων των ειδών η κρίση και η καταστροφή τελικά έχει ένα καλό σκοπό. Να φανερωθεί το πλάνο της σωτηρίας, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού, να υπάρχουν έτοιμες καρδιές για να ακούσουν και από τη δική μας πλευρά που είμαστε ήδη μέσα στην Εκκλησία, να είμαστε σκεύη καθαρά και έτοιμα για να μας χρησιμοποιήσει ο Κύριος για τη μετάδοση του Ευαγγελίου της Βασιλείας και όχι απλά με λόγια, αλλά κυρίως με αυτό που χρειάζεται ο κόσμος για να γνωρίσει ότι ο Ιησούς είναι ζωντανός. Είναι η δύναμη της Ανάστασης του Κυρίου. Ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα κάλεσμα που μας δίνει ο Κύριος για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Να καθαριστούμε και να ετοιμαστούμε για να ακούσουμε τη δική του φωνή. Και ακούστε κάτι, θα κλείσω με αυτό. Η αδελφή Ελένη μας έδωσε και ένα λόγο από τον Ψαλμό 62.3 που μιλάει για εμπόδια που φαίνονται μεγάλα, αλλά τελικά θα πέσουν εύκολα επειδή είναι ετοιμόρροπος ο οποιοσδήποτε τείχος αποτελεί εμπόδιο. Πιστεύω ότι και αυτό είναι ένας λόγος ενθάρρυνσης, ώστε οτιδήποτε εμπόδια αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας να τα δούμε να γκρεμίζονται. Για κάποιους αυτά τα εμπόδια έχουν να κάνουν με την υγεία μας. Για άλλους έχουν να κάνουν με άλλες υποσχέσεις του Κυρίου, παραδείγματος χάρη για γάμο να παντρευτούν αυτοί που είναι μόνοι τους. Για άλλους έχει να κάνει με θέματα εργασίας, υπάρχει ανεργία για πολύ καιρό. Μα δεν μπορεί ο Κύριος να βρει λύση στην ανεργία, μα και βέβαια μπορεί. Για όλα αυτά υπάρχει η ζωντανή φωνή του Κυρίου. Χρειαζόμαστε να σταθούμε μπροστά στον Κύριο με προσφορά που προσφέρεται με θυσία φωτιάς. Και όταν ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου, τίποτε σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να είναι ένας στίχος τόσο ισχυρός που να μας εμποδίσει να γνωρίσουμε και να βιώσουμε τις υποσχέσεις Του. Ας είμαστε όλοι ευλογημένοι, προσεύχομαι το Πνεύμα το Άγιο να μιλήσει στις καρδιές μας
να μας ενδυναμώσει, να μας δώσει το κουράγιο για να σταθούμε και να πούμε ναι, Κύριε. Θέλω να σου αφιερώσω τις επόμενες 2 εβδομάδες, ώστε να βρεθώ έτοιμος την ημέρα που εσύ έχεις θεσπίσει να είναι μία ημέρα αφιέρωσης, μία ημέρα εορτασμού, μία ημέρα προσφοράς που γίνεται με θυσία, μία ημέρα που θέλεις, καθώς εσύ θα σαλπίσεις τη σάλπιγγα εξύψους, εμείς να ακούσουμε τη φωνή σου εδώ στη γη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού.